του ΕΛΑΜ για τα καταφύγια προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Από ό,τι μπορούμε να ξέρουμε και είμαστε σε θέση, έχουμε μόνο 2.200 καταφύγια, τα οποία καλύπτουν έναν 21-30% των κατοίκων. Γεια σας κύριε Ιωάννου, είναι ο Σωτήρης Ιωάννου στο τηλέφωνο, βουλευτής του ΕΛΑΜ. Καλή σας μέρα και στέλνετε ερωτήματα στον Υπουργό Εσωτερικών για τα καταφύγια. Είναι ακριβώς μετά από ό,τι έγινε στο Ισραήλ και με τις πυραυλικές επιθέσεις. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έφτασε ο κίνδυνος και σε εμάς. Και βέβαια μπορεί να μην είναι αύριο μια επίθεση, μπορεί να είναι ένας σεισμός ή οποιαδήποτε άλλο περιστατικό, το οποίο θα οδηγήσει αρκετό κόσμο στην ανάγκη να πάει σε καταφύγιο. Ναι. Και ήρθαν αυτόματα τα ερωτήματα, το πρώτο ας πούμε, το πού θα πρέπει να πάει ο καθένας. Όπως μάθαμε, είναι μια τηλεφωνική γραμμή την οποία πρέπει να πάρεις, λόγω της ζήτησης έγιναν δύο και σε ενημερώνουν βάσει της διεύθυνσης της οποίας θα δώσεις. Mm-hmm. Εκείνη την ώρα δεν νομίζω όμως να έχει το χρόνο ο καθένας να πάρει τηλέφωνο ή να απαντηθούν και να ανταποκριθούν σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καλό είναι να ξεκινήσει ο κόσμος να παίρνει από. Παρόλο που ξεκίνησε, έτσι έχω να σας πω, να παίρνει από την προηγούμενη εβδομάδα στο 403-452. Ναι, κατά τη δική μας εκτίμηση, θα μπορούσε να ευκολευτεί περισσότερο η όλη κατάσταση, εάν δημοσιεύοντας στο διαδίκτυο και βάζοντας απλά την ταυτότητά σου ή την διεύθυνσή σου, να γνωρίζεις πώς. Πού θα πας, σε περίπτωση. Άλλωστε, δεν είναι μυστικά, δεν είναι απόρριτα το ποια είναι. Τα καταφύγια. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το αν είναι προσβάσιμα και ελεύθερα τα συγκεκριμένα καταφύγια. Όπως έχω διαβάσει σε διάφορες εκπομπές που έχουν γίνει αυτό το ερώτημα, είναι ότι δεν είναι υποχρεωμένοι, ότι είναι υποχρεωμένοι μάλλον οι ανθρώποι, οι ιδιοκτήτες, να τα παρέχουν στις 24 ώρες στην πολιτεία για να γίνουν καταφύγια. Δεν ξέρω όμως ότι αν έχουν γίνει απαραίτητοι ελέγχοι, γιατί όταν έγιναν καταφύγια αυτά τα προστατικά, σίγουρα έχουν περάσει αρκετά χρόνια και ζητούμε να γίνει ένας έλεγχος, έτσι ώστε να ξέρουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Και αν μπορούν να αδειάσουν σε 24 ώρες, κύριε Ιωάννου, έχετε δίκιο. Μάλιστα. Ναι. Σωστό. Και αν όντως έχουμε 2.200, από εκεί πέρα από την ώρα που ανοίχτηκε το θέμα, σίγουρα ανοίγονται συνεχώς καινούργια ερωτήματα, αν και αυτά τα καταφύγια είναι κατάλληλα όντως για να προστατεύσουν τον πληθυσμό από οποιαδήποτε καταστροφή ή από οποιαδήποτε απειλή. Αναμένουμε τις απαντήσεις. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει για άλλη μια φορά να ψάχνουμε ευθύνες μετά το κακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ιωάννου. Καλημέρα. Τώρα.